Πεκρούδη, κάνει την ευκαιρία και η μπάλα καταλήγει γκολ. Από τον από σφάλμα του τερματοφύλακα. Ο Καμίτσης και με πλασταριστό σουτ άνοιξε το σκορ. Ακριβώς το τέταρτο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, ο Εθνικός ανοίγει το σκορ. Εκτελεί μπροστά στο Ζίου. Σουτάρει ο Ζίου. Δεν μπορεί τελικά. Χάνεται αγαπητή μια ευκαιρία. Είναι έτοιμη ευκαιρία στον οφάλι πέσει του Εθνικού. Ζιρόγεβιτς. Και αποκρούει. Στο Ζίου παρατηρεί το κόρνερ. Γίνεται και ένα λάθος. Σύγκριση και αποκρούει επάνω στη γραμμή. Ο Γεωργάρας. Το εκτελεί ο Ζούπας. Και η μπάλα πηγαίνει στη γωνία του Μανίκα και ισοφαρίζει το παιχνίδι σε 1-1. Ήταν ένα καλοχτυπημένο κόρνερ του Ζούπα. Πετάχτηκε ο Παρέλης. Έτοιμος να εκτελέσει ο Λεμονής, το εκτελεί ψιλοκρεμαστό. Πέφτει τράβηγμα από τον Παρέλη. Θα κάνει Καμίτσης, πιέζεται τελικά. Πιέζεται. Ζιρόγεβιτς, το είναι όλα έτοιμα στο φάουλ, Ζιρόγεβιτς μέσα στην περιοχή. Ο Γιωργάρας αποκρούει το τσίμα του να μείνουμε επάνω στην αμυντικό της Καλυθέας ο Παπουλίδης. Ο Ξάντης φεύγει μόνος του. 4 με 2, Ξάντης κάνει την παλιά για τον Κολούρη τελικά. Αποκρούει ο Καμίτσης. Ο Γιώτης κάνει σέντρα. Γκολ από τον Καμίτση, κεφαλιά και το 2-1 ύστερα από τη σέντρα του Γιώτη. Ο Καμίτσης πετάγεται και γράφει το 2-1. Μετά από ωραία σέντρα του Γιώτη, ο Καμίτσης δίνει το προβάδισμα στην ομάδα του Εθνικού γράφοντας με κεφαλιά το 2-1. Ακριβώς το 27ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Ζιρόγεβιτς, Καμίτσης. Καμίτσης κάνει σέντρα. Δοκάρι. Ζιρόγεβιτς. Ο Αναστασίου. Ζιρόγεβιτς, το κόρνερ, το κελί. Ο Γιώτης σουτ και γκολ, ένα ωραίο γκολ από τον Γιώτη, ο οποίος πλάσαρε γράφοντας το 3-1. Ένα πολύ δύσκολο γκολ για τον Ανδρέα Γιώτη, ο οποίος αποδεικνύεται η χρυσή αλλαγή του Σπύρου Λιβαθινού. Αναστασίου για τον Εθνικό. Αναστασίου, ο Καμίτσης. Δεν έχουμε το 4-1, όχι. Οι αλλαγές βοηθήσαν τα παιδιά, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι ομολογουμένως.